Με τη φωνή του Νίκου Ξυλούρη και το πολύ καλό μοντάζ του Δημήτρη Μαστοράκη, ξεκινήσαμε τη σημερινή επέτειο και μόσα γίνονται στην Κωνσταντινούπολη. Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. 53 μέρες πολιορκίας που παραδόθηκε μετά από την υπερχιλιετή βυζαντινή της κυριαρχία η πόλη, η Κωνσταντινούπολη. Ερχόμαστε λίγο να σκαλίζουμε ή να φέρνουμε στην επιφάνεια μνήμες, φίλοι τηλεθεατές, γιατί τις χρειαζόμαστε. Κυρίως αυτές πρωταγωνιστούν για άλλη μια φορά, για άλλη μια επέτειο στην επικαιρότητα. Έτσι. Και θα συνδεθούμε με την Κωνσταντινούπολη να δούμε τι ετοιμάζει εκεί ο Ερντογάν με αυτά τα τείχη τα οποία έχει στήσει κοντά στην Αγία Σοφιά και θα κάνει μια φιέστα όπως αυτές που κάνουν σχεδόν κάθε χρόνο με αυξημένη την προκλητικότητα λόγω και των τελευταίων γεγονότων στα ελληνοτουρκικά. Μεσημέρι Παρασκευής όμως, έτσι, έχουμε να δούμε πολλά. Και ξέρετε, όλες τις απαντήσεις συζητάμε για τον Εύρο, συζητάμε για το τι γίνεται στα νησιά μας. Ο πρώην Υπουργός Άμυνας, ο Ευάγγελος Αποστολάκης, θα βρίσκεται στην παρέα μας προκειμένου να επαναλάβει σκέψεις, αν θέλετε, τοποθετήσεις, είτε να εισφέρει στον πολιτικό και δημοσιογραφικό αλλά διάλογο που αφορά όλη την κοινωνία και τις ανησυχίες που έχετε όλοι σας για τα όσα συμβαίνουν τόσο στον Εύρο, όσο και στα νησιά μας, σε αυτή την κορύφωση, τα λέγαμε, στην άλλη μια μέρα προκλητικότητας των Τούρκων. Θα τα συζητήσουμε εδώ με τον έμπειρο αξιωματικό. Και πρώην Υπουργό Εθνικής Άμυνας. Πάντα με ψύχρεμο τρόπο, γιατί την ίδια ώρα η οικονομία, η κοινωνία προσπαθεί να περάσει την επόμενη μέρα. Είδαμε σήμερα την τηλεδιάσκεψη του Έλληνα Πρωθυπουργού, του Κυριάκου Μητσοτάκη, με τους υπεύθυνους της Microsoft, αλλά και της ελληνικής εταιρείας που εξαγόρασε η Microsoft για τη δημιουργία του κέντρου έρευνας στην Αθήνα, που είναι πολύ σημαντικό. Θα μιλήσουμε. Να ακούσουμε τον Πρωθυπουργό. Και θα σας πω τι έχουμε μετά. I think it's a fantastic positive message during a very difficult period for the country. The fact that we are, you know, young startup companies that were created in Greece by Greek talent are able to attract foreign capital. Spread out the story that this is a country that should be on the map of big technology companies. It has, I think, the political stability, but also the human talent and the human capital, as well as a government that I think understands what it needs to do to support rapidly growing high-tech companies. Σε λίγο θα έχουμε κοντά μας τον κύριο Χρήστο Δημάφη, Υπουργό Ανάπτυξης και Καινοτομίας, να συζητήσουμε για αυτή την επένδυση, τι ακριβώς σημαντικότητα για τη χώρα και πολλά ενδιαφέροντα για τον κλάδο των επενδύσεων. Σε λίγο, όπως και εσείς επιθυμείτε, και αυτό φαίνεται από τις τοποθετήσεις, αλλά τα ερωτήματά σας, αλλά και τις παρατηρήσεις σας στη σελίδα μας Open Ελλάδα, στο Facebook, όσο και στους λογαριασμούς μας στο Twitter και στο Instagram, θα επανέλθουμε στην υπόθεση της ενέδρας με βιτριόλι κατά νεαρής γυναίκας, 44 ετών. Όλες οι εξελίξεις, τα νέα στοιχεία που έρχονται στην επιφάνεια, θα τα συζητήσουμε με τον έμπειρο βετεράνο πλέον του αστυνομικού ρεπορτάζ, τον κύριο Πάνο Σόμπολο, τον δάσκαλο του αστυνομικού ρεπορτάζ, αλλά και την Άννα Κανδαράκη, την έμπειρη ψυχοθεραπεύτρια ψυχόλογο. Θα δούμε τι γίνεται στις Ηνωμένες Πολιτείες μετά τη δολοφονία του George Floyd. Στην πραγματικότητα έχουμε μια τοπική επανάσταση, μπορώ να πω. Έχει κατεβάσει την εθνοφρουρά ο Τραμπ. Συνέλαβε δημοσιογράφους του CNN σε απευθείας μετάδοση. Έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον το θέμα. Να δούμε τι γίνεται και εκεί. Πάμε όμως στη δημοσκόπηση όπως αυτή έρχεται από τις δικές σας αντιδράσεις. Ανοίγουν 29 χώρες στις 15 Ιουνίου. Για τον τουρισμό μιλάμε. Μεταξύ αυτών η Κίνα είναι πολύ σημαντική και από Δευτέρα Αυστρία, Δανία κλπ. Όμως. Είναι άλλες χώρες που παραδοσιακά στηρίζουν και άλλες μάλλον. Για πάμε όσοι γνωρίζετε, ποιοι είναι οι καλοί πελάτες ως τουρίστες στη χώρα μας, αυτοί που αφήνουν χρήματα ή αν θέλετε έχουν την περισσότερη σε ημέρες, σε διάρκεια διαμονή στη χώρα μας, που πιστεύετε ότι αυτοί θα βοηθήσουν τις πρώτες ημέρες. Έτσι. Δηλαδή, με ποια χώρα είναι σημαντικό, κατά τη γνώμη σας, να ανοίξει σύντομα ο τουρισμός, η tvopen.gr καθώς vote, τέσσερις επιλογές. Αγγλία, Γαλλία, Ιταλία ή άλλη χώρα. Ή άλλη. Γιατί μπορεί κάποιος να πει μέσα στο άλλο ότι εγώ δεν θέλω να ανοίξουν με αυτές τις χώρες που η αλήθεια είναι ότι βάλαμε τρεις που είχαν υψηλά κρούσματα και προσπαθούν να ανακάμψουν. Μάλιστα.